Είμαστε έτοιμοι για απογείωση εδώ στο NG Power. Από ό,τι καταλαβαίνετε, βρισκόμαστε στο κέντρο του ελικοδρομίου, του ντρόμου βασικά. Εδώ ξεκινάει η απογείωση. Αλλά ας μην λέω πολλά. Πάμε στη δράση και πάμε να μάθουμε περισσότερα. Καταρχήν, πείτε μας λίγα λόγια για το σεμινάριο που γίνεται εδώ στο χώρο, στο Atark Park. Και τι αλλαγές υπάρχουν από εδώ και πέρα για τους χειριστές των ντρόουν. Λοιπόν, το event που γίνεται σήμερα είναι ίσως ένα από τα πρώτα στην Ελλάδα με live πτήση ντρόουν ταυτόχρονα με την παρουσίαση των θεμάτων. Απευθύνεται βέβαια κυρίως σε επαγγελματίες χειριστές ντρόουν και γι' αυτό ακριβώς η θεματολογία του αφορά περισσότερο ανθρώπους που έχουν σαν επάγγελμα την πτήση, είτε χρησιμοποιώντας τη θερμογραφία, είτε χρησιμοποιώντας την τοπογραφία, είτε χρησιμοποιώντας την φωτογραφία και την κινηματογράφηση, αλλά επαγγελματικά. Πλέον είναι υποχρεωτικό το ότι πρέπει κάποιος να έχει βγει μια άδεια για το θέμα της πτήσης ντρόουν, δηλαδή για να μπορεί να ανεβάσει κάποιο ντρόουν. Από 1η-1η του 2021, από τότε δηλαδή που εφαρμόζεται ο ευρωπαϊκός κανονισμός και στην Ελλάδα όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, είναι υποχρεωτικό οποιοδήποτε πετάει ένα ντρόν το οποίο είναι πάνω από 250 γραμμάρια, για να το κάνω λίγο πιο απλά, το οποίο ντρόν δεν είναι παιχνίδι. Σωστό. Να έχει άδεια, να έχει παρακολουθήσει μαθήματα, και αυτό θεωρώ ότι είναι λογικό. Έχουμε κάτι που πετάει στον αέρα, μπορεί να πέσει, μπορεί να προξενήσει ζημιά. Είναι καλό να μάθουμε κάποιες στοιχειώδες αρχές αεροπορικής ασφάλειας. Ποια είναι τα 2 με 3 βασικά πράγματα που ο άλλος θα κερδίσει μέσα από το σημερινό σεμινάριο? Μέσα από το σημερινό σεμινάριο θα δει πράγματα που δεν έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα, όπως η αυτόνομη πτήση, και θα το δούμε live. Τι σημαίνει αυτόνομη πτήση? Αυτόνομη πτήση σημαίνει μία πτήση με ένα ντρόν στην οποία δεν παρεμβαίνει καθόλου ο χειριστής. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Όλη η πτήση είναι προκαθορισμένη. Και όχι μόνο αυτό, στο συγκεκριμένο live που θα δείξουμε, το ντρόν έχει τη δυνατότητα μέσω phase recognition software, δηλαδή ένα πρόγραμμα στην ουσία που ένα πρόγραμμα ακριβώς που θα πάει. Όχι, που μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα, όχι μόνο πρόσωπο. Να πετάει μόνο του, αλλά και να καταγράφει πιθανούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την φύλαξη μιας περιοχής. Το ντρόν λοιπόν τι κάνει? Αφενός απογειώνεται μόνο του, κάνει μια συγκεκριμένη πορεία που του έχουμε προκαθορίσει, και όταν η μπαταρία του τελειώσει έρχεται και προσγειώνεται σε μια πλατφόρμα. Σαν και αυτό, η οποία πλατφόρμα το βοηθάει αυτόνομα από μόνο του να γεμίσει τις μπαταρίες του. Όσο γεμίζουν οι μπαταρίες του πρώτου ντρόν, σηκώνεται ένα δεύτερο ντρόν το οποίο ακολουθεί την ίδια πορεία, και έχουμε οπότε μια συνεχόμενη κίνηση φύλαξης ενός χώρου. Το άλλο που θα δούμε, και μάλιστα προηγείται χρονικά, είναι η χρήση της θερμοκάμερας πάνω σε ντρόν. Μέχρι τώρα γνωρίζουμε τη θερμοκάμερα. Η θερμοκάμερα τι είναι? Είναι μία κάμερα η οποία όμως δεν καταγράφει την εικόνα, αλλά καταγράφει τη θερμοκρασία. Και αυτή η θερμοκρασία απεικονίζεται ανάλογα με το πώς είναι η θερμοκρασία, απεικονίζεται με διαφορετικά χρώματα. Mm-hmm. Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε αν υπάρχουν συνέχειες ή ασυνέχειες σε ένα υλικό, αν υπάρχουν διαρροές, αν και γενικότερα μπορούμε να επιθεωρήσουμε κτίρια, εγκαταστάσεις, αν λειτουργούν στην ουσία ομαλά κατά κάποιο τρόπο. Ακόμα γέφυρες και πλοία. Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που ακούσαμε. Βρήκαμε και τη λύση. Νομίζω ότι σίγουρα όλοι χρειαζόμαστε έστω μία άδεια να τη βγάλουμε. Συνεχίζουμε G-Power.